Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο της άλλου κάτω SpeechTech πάνω στο HTML και CSS. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα σας διδάξω τι είναι τα links και πώς να τα χρησιμοποιείτε. Φαντάζομαι ότι ήδη θα ξέρετε τι είναι τα links. Το link είναι βασικά ένα σύνδεσμος από ένα αρχείο σε ένα άλλο αρχείο HTML. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα έχετε χρησιμοποιήσει έστω και μία φορά. Αποκλείεται να τα έχετε χρησιμοποιήσει μία φορά, γιατί στο ίντερνετ, άμα δεν υπήρχαν αυτά, δεν θα υπήρχε ούτε το ίντερνετ. Οι υπερσύνδεσμοι, λοιπόν, όπως λέγονται κανονικά, είναι hyperlinks. Τα φτιάχνουμε με το tag που ονομάζεται A, δηλαδή anchor, δηλαδή άγκυρα. Ξεκινάμε, λοιπόν. Ανοίγουμε A. Ε, όχι α. Και το κλείνουμε. Το θέμα είναι ότι τώρα το φτιάξαμε αυτό, ναι. Αλλά δεν έχουμε δει. Και μέσα γράφουμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται. Το κείμενο που θέλουμε να είναι το link. Βασικά θα πούμε, εφόσον έχω εδώ πέρα στο φάκελό μου. Είμαστε στο index.html. Έχουμε about.html, videos.html. Έτσι είναι κάποιες σελίδες που φτιάξα έτσι για να σας δείξω μόνο, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Και μέσα στο φάκελο υπάρχει άλλο ένα HTML και θα σας δείξω πώς να μπαίνετε μέσα σε φακέλους. Λοιπόν, ας γράψουμε πρώτα το κείμενο που θέλουμε να πηγαίνει στα βίντεο. Βίντεο, αποθηκεύουμε. Αφού το έχουμε αποθηκεύσει, λοιπόν, άμα το εμφανίσουμε, δεν πάει πουθενά, γιατί δεν το έχουμε πει να πάει πουθενά. Εγώ θέλω να του πω αυτή τη στιγμή να πάει στο videos.html. Και για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε το attribute href ή href, όπως θέλετε πείτε το. Και απλά πατάμε videos.html. Το αποθηκεύουμε. Κάνουμε F5 και όπως βλέπετε εδώ είμαστε στο index.html, πατάμε, κάνουμε κλικ και μας πάει στο videos.html, το οποίο δεν το γράφει καλά επειδή μάλλον δεν είναι σε UTF-8. Εδώ πάλι, λοιπόν, ορίστε τώρα το εμφανίζει κανονικά βίντεο. Και έχουμε πάει στο videos.html. Και βασικά, όταν γράφουμε απλά videos.html, δεν του λέμε να πάει σε καμία σελίδα έξω από το server μας ή έξω από το φάκελό μας. Μέσα στον ίδιο φάκελο να βρει το αρχείο videos.html. Τώρα θα σας δείξω πώς να μπούμε μέσα στον φάκελο που λέγεται folder, δηλαδή φάκελος, και να ανοίξουμε το folder.html. Αν βάζουμε δύο tags, βάζουμε εδώ br. Το κλείνουμε όπως έχουμε πει. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο χώρο, κακό δεν κάνει. Πατάμε A, href, ίσον. Αφήστε το κενό προς το παρόν και το κλείνουμε. Ας πατήσουμε φάκελος. Τώρα, το href θα το βάλουμε folder, που βασικά folder forward slash, μπροστινή slash, λοιπόν, μπροστινή κάθετος, και αυτό βασικά εννοεί ότι είναι ένας φάκελος, μια directory, και μέσα σε αυτή τη directory να βρει το αρχείο folder.html. Ας το ανοίξουμε, λοιπόν. Εδώ, λοιπόν, ορίστε, βίντεο και φάκελος. Ας ανοίξουμε το φάκελος και μας πηγαίνει στο φάκελο. Όλα αυτά τα αρχεία απλά έχουν ένα H2 tag με H2 tag με το όνομά τους πάνω. Τώρα, υπάρχει κι άλλο ένα attribute πάνω στο A, που ονομάζεται το title attribute, και πρέπει να το αναγνωρίζετε από τις images, από το img tag, λοιπόν. Το title attribute, απλά γράφουμε κάτι από πάνω και όταν περνάμε το ποντίκι μας πάνω από το link θα βγάζει κάτι, όπως βλέπετε τώρα δεν βγάζει τίποτα. Πατάμε, λοιπόν, για title, ας πατήσουμε σελίδα με βίντεο, αποθηκεύουμε
Κάνουμε F5, όπως βλέπετε εδώ δεν εμφανίζει τίποτα. Εδώ όμως όταν το πάμε από πάνω, σελίδα με βίντεο εμφανίζει σε αυτό το tooltip όπως ονομάζεται. Ahref τώρα, folder.html, ας το πάμε τώρα. Title ίσον σε ας αντιγράψουμε αυτό και στο κάνουμε paste σελίδα μέσα σε φάκελο. Όπως βλέπετε λοιπόν το title tag attribute μάλλον είναι χρήσιμο αρκετά. Επίσης υπάρχει ένα ακόμα πολύ ωραίο attribute. Ας ανοίξουμε και ας πάμε στο about.html στην ίδια directory. Ας πάμε href ίσον, ας το αφήσουμε κενό και το κλείνουμε και ας πάμε στο σχετικά. Και τώρα θα σας δείξω, ας αναβάλουμε βέβαια και το href about.html και τώρα θα σας δείξω το attribute target, που βασικά αυτό που κάνει είναι να μας λέει σε τι να το εμφανίσει. Θα σας δείξω ένα πολύ συνήθες target που λέγεται, όπως βλέπετε, το κανονικό, απλά στην ίδια καρτέλα όπως είμαστε στο ίδιο παράθυρο αναλόγως στο browser που έχουμε, μας πηγαίνει στο link. Ας μας βάλουμε target σε blank, τώρα θα δείτε. Σχετικά, όπως βλέπετε άνοιξε μια νέα καρτέλα στον browser, εδώ πέρα αυτή είναι ακόμα ανοιχτή, και άμα είχαμε κάποιον παλαιότερο browser όπως π.χ. τον Internet Explorer 7, όχι 7 μάλλον, τον Internet Explorer 6, ο οποίος δεν έχει τις καρτέλες, όλοι οι επόμενοι τις έχουν, θα μας άνοιγε νέο παράθυρο. Και βασικά νομίζω ότι υπάρχει και για νέο παράθυρο, μάλλον όχι, δεν υπάρχει άλλο, είναι μονάχα το blank. Για να ανοίξεις άλλο παράθυρο χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις JavaScript. Αυτό ήταν όλο λοιπόν για τα links, απλά πράγματα, και μπορείτε να φτιάχνετε τα δικά σας links συνεχώς. Τώρα θα ανοίξουμε το folder.html, και όπως ξέρετε είναι μέσα σε ένα φάκελο, και θέλουμε να κάνουμε ένα link που να μας πηγαίνει πίσω στο index.html. Πώς θα το κάνουμε αυτό, πιστέψτε με, είναι πανεύκολο. Και απλά θα πρέπει να πάμε μία directory επάνω. Παίρνουμε λοιπόν, πάμε, ανοίγουμε br. Ας το αντιγράψουμε, να κάνουμε 2, έτσι για πιο όμορφα. Πάμε ahref, ίσον, το αφήνουμε κενό προς το παρόν. Και ας πάμε αρχική, γιατί θέλω να σας πω ότι το index θεωρείται η σελίδα που θα πάει ο server, δηλαδή για ποιο λόγο νομίζετε ότι πατάς, ξέρω εγώ, allocatorspace.net.net και σε βγάζει απευθείας στο index.html. Επειδή το index είναι η πρώτη σελίδα που θα βγάζει πάντα μέσα σε μια directory το html, θεωρείται η αρχική. Ahref, και για να πάμε σε μια directory επάνω, όπως είμαστε στο folder και θέλουμε να πάμε στο html7, απλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πατήσουμε δύο τελείες, slash, που σημαίνει μια directory πάνω, μία, και να πατήσουμε index.html. Το αποθηκεύουμε, στο τρέξουμε στον Chrome, launching Chrome. Εδώ πέρα λοιπόν δεν χρειάζεται το δεύτερο BR, επειδή έχουμε H2 tag και αφήνει μεγάλο κενό ούτως ή άλλως. Αρκετά μεγάλο κενό. Μου φαίνεται δεν χρειάζεται καν BR tag. Ναι. Πατάμε αρχική και μας πηγαίνει στο 7ο μάθημα. Απλό πράγμα. Και άμα θέλουμε να πάμε σε μια σελίδα που βρίσκεται ακόμα και 5-10 πάνω, θα πρέπει να βάλουμε απλά 10 τέτοια. Αυτό. 10 φορές. Τώρα δεν χρειάζεται. Αυτό ήταν όλο λοιπόν με τα links. Επίσης, εφόσον είχαμε μάθει για εικόνες, θα σας δείξω πώς να βάζετε μια εικόνα
πώς να κάνετε μια εικόνα, να κάνετε την εικόνα σας lean. Έχουμε λοιπόν εδώ μέσα την εικόνα μας, αυτή την εικόνα εδώ, ας την μετονομάσω σε image.jpg έτσι ώστε να ξέρω καλύτερα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι αυτή η εικόνα θέλω να με πάει στο about.html π.χ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, ας βάλουμε για αρχή το image tags img src, όπως είχαμε μάθει, image.jpg. Title δεν χρειάζεται να βάλουμε στην εικόνα εφόσον θα είναι σε link. Και τώρα για να το κάνουμε link, αυτό που πρέπει να κάνουμε απλά είναι να κάνουμε href ίσον, ας το πάμε στο about.html, το κλείνουμε και όπως βλέπετε το Node++ με το TextFX προσπαθεί να με βοηθήσει. Και βασικά το περικυκλώνουμε με ένα A tag. Και μπορούμε να βάλουμε είτε στο A είτε στην εικόνα το title. Δεν έχει σημασία. Μπορούμε και στα δύο. Title ίσον σχετικά. Και άμα το βάλουμε στο... Κάνουμε F5 λοιπόν και όπως βλέπετε το βγάζει εδώ πέρα. Ας κάνουμε ένα BR προς το παρόν όμως γιατί δεν φαίνεται, ωραίο. Ορίστε, σχετικά εμφανίζεται το tooltip, όπως ονομάζεται αυτά τα κουτάκια. Και μπορούμε να τη βάλουμε και στην εικόνα και θα κάνει ακριβώς το ίδιο, λογικά. Ορίστε λοιπόν, σχετικά. Και μας πηγαίνει απλά στο link. Και μπορούμε να φτιάξουμε και... όταν πηγαίνουμε πάνω από την εικόνα να βγάζει κάτι, αλλά... είναι πολύ προχωρημένο CSS αυτό. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να μάθατε κάτι που σίγουρα μάθατε κάτι, γιατί τα links στο HTML είναι ότι πιο σημαντικό. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στον Αλουκάτος PCTech και να πάτε στο site μας alukatospctech.net.